Κάθε άλλο παραλήξει αναποδεικνύεται ότι θεωρεί ασφάλεια υγείου το περιστατικό το οποίο καταγγέλθηκε στα τέλη Δεκεμβρίου ότι έγινε στο 9ο Δημοτικό της Καλλιθέας Αιγείου, προκαλώντας τη δικαιολογημένη αναστάτωση της εκπαιδευτικής κοινότητας και των γονέων, αφού επρόκειτο για πιθανολογούμενη επιχείρηση αρπαγής μαθητών εν ώρα γυμναστικής στο προάβλιο από άγνωστο δίδυμο ανδρών. Καλαπληροφορημένες αστυνομικές πηγές μετέφεραν πως εδώ και λίγες ημέρες ο διοικητής της ασφάλειας Αιγιάλιας Ανδρέας Ανδρικόπουλος έχει διατάξει την εις βάθος έρευνα της υπόθεσης μετά τις καταθέσεις των γονέων των παιδιών, μεταξύ αυτών και μιας μηνυτήριας αναφοράς, αλλά και την επιθυμία του διευθυντή του σχολείου, κ. Μπούνια, να ψαχθεί εις βάρος το συμβάν. Στην έρευνα που θα γίνει από μέρα σε μέρα, θα κληθούν μάλιστα να καταθέσουν και οι δύο πρωταγωνιστές μαθητές της 4ης Δημοτικού σε γνώση των οικείων τους και παρουσία παιδοψυχολόγων πραγματογνωμόνων της επίσημης πολιτείας. Σκοπός τους είναι να διαπιστώσουν αν οι πανομοιότυπες περιγραφές που έκαναν τα παιδιά, αρχικά στο γυμναστή τους και μετέπειτα στους γονείς τους, είναι μυθοπλασία ή αληθές βίωμα. Όπως καταμαρτυρούν, είδαν καλά ένα λευκό όχημα βαν με σπασμένα τζάμια και μονοδικές ταινίες, στο οποίο ο οδηγός φορούσε κουκούλα κεφαλής και ο συνοδηγός είχε καλυμμένο όλο του το πρόσωπο και μέσα από το όχημά τους, έξω από την πλαϊνή θύρα του σχολείου, ο πρώτος τους είπε ότι έχει συνεννοηθεί με τη μητέρα τους να πάει να τα πάρει, ρωτώντας τα αν μπορούν να του ανοίξουν την πόρτα. Μετά από λίγο ειδοποιήθηκε η αστυνομία, περιπολικό της οποίας μετέβηκε, αλλά δεν διαπίστωσε καμία ύποπτη κίνηση, αφού όπως ήταν φυσικό, οι κατά περιγραφή δράστες είχαν εξαφανιστεί. Σε ό,τι αφορά την απάντηση ένστολου εν υπηρεσία ότι αδίκως ξέσπασε τόσο θόρυβος, αφού επρόκειτο για όχημα θεάτρου σκιών που μοιράζει προσκλήσεις παραστάσεων σε σχολεία από την ασφάλεια Αιγιάλιας, αποσαφηνίζεται ότι ουδέποτε δικός της αστυνομικός υπάλληλος ανέφερε κάτι τέτοιο και μάλλον πρόκειται για αστυνομικό άλλου τμήματος που κακώς το είπε, ασχέτου δε με την εξέλιξη της υπόθεσης. Παράλληλα, από εκείνη την ημέρα που το συμβάν καταγγέλθηκε από την ηγεσία του τμήματος ασφαλείας, έχει δοθεί εντολή για περιπολίες πρωί μεσημέρι σε σχολεία του Αιγείου, εν αλλάξει υποχρεωτικά, αφού είναι αδύνατον σε καθένα από αυτά να βρίσκεται και ένα όχημα της ελληνικής αστυνομίας.